Στόχο να αποτελέσει μια γόνιμη και αποτελεσματική παρέμβαση αλλαγής παραδείγματος, έθεσε η μερίδα που διοργάνωσε η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση Αριάδνη στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινότητας για τις ψυχικές νόσους. Η μερίδα αποτέλεσε μια περιδιάβαση σε έργα δημιουργών που έγιναν γνωστοί και διάσημοι για τις δημιουργίες τους και όχι για την ψυχική τους ασθένεια. Μια περιδιάβαση με φιλοδοξία να συμβάλλει στη μείωση του στίγματος, της προκατάληψης και των διακρίσεων απέναντι σε άτομα με ψυχική διαταραχές. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από έργα των Γιαννούλη Χαλεπά, Γεωργίου Βιζίνου, Σίλβιας Πλάθ, Μιχάλη Κονόμου και Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν με τη συμμετοχή των Αθεράπευτων και της Λαμπρίνας Πρεβεζιάνου. Επίσης παρουσιάστηκε το έργο και η συμβολή της Αριάδνης αλλά και της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ήδη η ίδρυση μιας ψυχιατρικής κλινικής ενός γενικού νοσοκομείου στο κέντρο της πόλης, όπως ήταν τότε στο παλιό Χατζικώστα, θέτηκε τους πυλώνες του πλαισίου καταπολέμησης στίγματος. Πρώτον, οι ασθενείς πρέπει να θεραπεύονται εκεί που ζουν, εντός της κοινότητας που διαβίουν, και δεύτερον, ότι δεν διαφέρουν από τους άλλους ασθενείς που νοσηλεύονται σε ένα γενικό νοσοκομείο. Παράλληλα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αποκόπτεται η ροή προς το άσυλο και ο ασθενής που χρειάζεται νοσηλεία δεν πηγαίνει πλέον στην Κέρκυρα, παραμένει στα Γιάννενα, στο γενικό νοσοκομείο. Όμως ο Άρης Λάκκος δεν αρκέστηκε απλώς να ανοίξει μια ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο. Την ήθελε ανοιχτή, δηλαδή χωρίς κλειδωμένες πόρτες. Κάτι που την εποχή εκείνη ήταν μεγάλη ευθύνη και ένα πολύ τολμηρό βήμα. Εγκατεστημένη κλινική στα κτίρια του παλιού Χατζικώστα, κοντά στη λίμνη, εντός της κοινότητας, έδινε την ευκαιρία στους ασθενείς να βγαίνουν στην πλατεία, να βγαίνουν στη λίμνη, να κάνουν τα ψώνια τους, να παίρνουν τον καφέ τους στα γειτονικά καφενεία. Και φτάνουμε αρκετά χρόνια αργότερα, στο κοντινό μας 2021, οπότε και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας της πόλης μας εγκαθίσταται πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και ανήκε και αναβαθμίζει τη λειτουργία του. Η ένταξη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ένταξη που ίσως γνωρίζετε ότι δεν έγινε ανέμακτα, αναβάθμισε σημαντικά τις λειτουργίες του κέντρου και έδωσε την ευκαιρία στο σύστημα να αποκτήσει πύλη εισόδου. Αυτό είναι το βασικό. Η πύλη εισόδου. Όλα τα αιτήματα για φροντίδα της ψυχικής υγείας, οποιοδήποτε τύπου, απευθύνονται πλέον στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και όχι στα εξωτερικά έδρια του νοσοκομείου. Των δύο νοσοκομείων. Θα έλεγα πως αυτό ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται και για τα σωματικά προβλήματα. Τα ανάλογα κέντρα υγείας αστικού τύπου και οι τόμοι θα έπρεπε να είναι οι πύλες εισόδου στο σύστημα. Εκεί θα έπρεπε να φροντίζονται αρχικά οι ασθενείς και να κατευθύνονται όπου χρειάζεται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους και όχι να πηγαίνουν για ψυχοποίημα στα εξωτερικά ιδρύματα του νοσοκομείου. Λοιπόν, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας περισυλλέγονται πλέον οι πιο σημαντικές κοινοτικές λειτουργίες και παράλληλα αξιολογούνται οι ανάγκες και προτείνονται οι καταλληλότεροι τρόποι προσέγγισής τους. Βασική παράμετρο αποτελεί η θέση του κέντρου στο κέντρο της πόλης και η ιδεολογία που διέπει τις υπηρεσίες του, δηλαδή η κοινοτική προσέγγιση μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Λίγο αργότερα, το 2022, το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει επιτέλους να χρηματοδοτήσει 8 μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Πρόκειται για υπηρεσίες αιχμής που στοχεύουν στην πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση της πλέον σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής της ψύχωσης. Η οδηγία και ο όρος του Υπουργείου για τη χρηματοδότηση αυτών των μονάδων ήταν να υπάρχει σύμπραξη μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, όπως είναι η έπρωψη, με ένα νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα το δικό μας νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό. Καθώς η κλινική μας λειτουργούσε ήδη από το 2007, την πρώτη πανελλαδικά μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, με πρώτο επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Μαντά που είναι εδώ, με ίδιους πόρους, αλλά με σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, με τη σύμφωνη λοιπόν γνώμη του Πανεπιστημίου και του νοσοκομείου μας, προχωρήσαμε στην επιβαλλόμενη από το Υπουργείο σύμπραξη, παρά τις σφοδρότατες αντιδράσεις που τότε αντιμετωπίσαμε και ως Πανεπιστήμιο και εγώ προσωπικά. Η μονάδα αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με βάση τις διεθνείς οδηγίες σε όσους εμφανίζουν για πρώτη φορά ένα ψυχολογικό επεισόδιο, παρουσιάζουν πρώιμες εκδηλώσεις ένδραξης ψύχωσης και απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, αλλά εστιάζει στους νέους. Εστιάζει κυρίως στα νέα άτομα ηλικίας 16 μέχρι 36 ετών. Άλλη αδερφή δεν έχουμε, παρά μόνο την Ανιώ.
Η τον ηχαϊδεμένη της μικράς μόνη οικογενείας και την αγαπώμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερο την αγάπα η μήτρη της. Και στην τράπεζα την εκάθισε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχαμε της έδιδε το καλύτερο. Ως και στα γράμματα δεν την εβίαζαν. Αν ήθελε να πήγαινε στο σχολείο, αν δεν ήθελε να έμενε στην οικία. Πράγμα το οποίο εσημάς, για κανένα λόγο δεν θα επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι άφτε, έπρεπε φυσικό το λόγο να γεννήσουν ζηλοτυπίας βλαβεράς μεταξύ παιδιών, μάλιστα μικρών, όπως είμαι εγώ και οι δύο μου αδελφοί. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός του γη διατέλει αδέκαστος και ίση προς όλα τις τα τέκη. Διότι ανιώ, τόσο ότι τον ημώνη μας αδελφή και τον καταδυστυχή ανανέκαθεν καχυκτική και φλάστη, η οποία βέβαια μας ηγάπα όλους. Και πράγμα περίεργων, η προσημάστρη φερότης του κορασίου, αντί να ελατούτη προϊούσης της ασθενείας της απεναντίας ύψαν. Θυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς, οι οποίοι φαίνονται μελανότεροι όσο χρότερο να γίνεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεις μελαγχολικούς. Εν τούτης η ασθένεια της ανιός, όλον έλε δινούτο. Και όλον εν περισσότερο συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός εφροντίδες. Αφού τα πέθανε ο πατήρ μας, η μήτρα μας δεν είχε να εξέλθει της ψυχής. Διότι χείρευσε πολύ νέα και εντρέπεται να κάνει χρήση της ελευθερίας. Πάρε μου όποιο θέλεις και αφήσέ μου το κορίτσι. Το ξέρω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκες την αμαρτία μου και ευάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε. Σου έφερα δύο παιδιά στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι. Χαιρετισμό στην έναρξη της εκδήλωσης απίφθινε η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Μαργαρίτα Γκογκάκη. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να περάσουμε το μήνυμα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα άτομα με ψυχικά προβλήματα. Προαπαιτούμενο βέβαια σε αυτό, εκτός της γνώσης της ψυχικής υγείας, είναι η κατανόηση της ψυχικής ασθένειας, καθώς και αποδοχή του πάσχοντα ανθρώπου, πράγματα βέβαια που προϋποθέτουν την αποδοχή της διαφορετικότητας γενικότερα του άλλου, την ενσυναίσθηση και φυσικά την αγάπη για τον συνάνθρωπο.